Υπάρχει μια αναφορά εδώ στα τοπικά μέσα ότι υπάρχει και εκεχηρία σήμερα το πρωί προκειμένου να υποβοηθηθεί η επιχείρηση αυτή για την απομάκρυνση των αμάχων. Υπάρχει κάτι επίσημο ή είναι πληροφορίες? Και για ποιες περιοχές μιλάμε? Φανταστείτε τι γίνεται τώρα στις πόλεις τώρα της Ουκρανίας. Είναι ανακοίνωση από χθες ακόμη του λεγόμενου ανθρωπιστικού επιτελείου που λειτουργεί στη Ρωσία σε 24ωρη βάση υπό το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και ασχολείται με αυτά τα θέματα του ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Για πρώτη φορά η ανακοίνωση έγινε χθες το βράδυ και όχι νωρίς το πρωί. Αλλά για να μην το γνωρίζει ο Χρήστος, αρχίζω πολύ να φοβάμαι ότι δύσκολα θα προχωρήσει αυτή η ιστορία και σήμερα. Υποτίθεται ότι σε ένα τέταρτο από τώρα ανοίγουν 7 ανθρωπιστικοί διάδρομοι σε 5 πόλεις και πιθανότατα να προσθεθεί και άλλη μία. Οι πόλεις στις οποίες έχει ανακοινωθεί ότι ανοίγουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι είναι το Κίεβο, το Χάρκοβο, το Τσερνίκοφ, η Σούμη και Μαριούπολη. Και θα επρόκειτο να προσθεθεί, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, και το Ζαπαρόζε. Στη Σούμη και στη Μαριούπολη είναι 2 οι διάδρομοι. Ο ένας οδηγεί προς την Ουκρανία, ο άλλος προς την Ρωσία. Το περίεργο της ιστορίας είναι ότι για πρώτη φορά στην ανακοίνωση του ανθρωπιστικού λεγόμενου επιτελείου από την πλευρά της Ρωσίας αναφέρεται ότι στις 2 η ώρα τη νύχτα, ξημερώματα δηλαδή, ήταν μια προθεσμία που είχε δοθεί στην ουκρανική πλευρά για να δοθούν κάποιο είδους γραπτές εγγυήσεις, ακριβώς για να αποφευθούν μάλλον οι διαφωνίες των προηγούμενων ημερών, για να μην μπορεί ο ένας να ρίχνει την ευθύνη στον άλλο. Ζητήθηκαν γραπτές εγγυήσεις από την ουκρανική πλευρά ότι αποδέχεται αυτούς τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και εγγυάται ότι δεν θα υπάρχουν πειρά από τις δυνάμεις του Κιέβου. Δυστυχώς δεν έχω ουδεμία επιβεβαίωση ή νεότερη ενημέρωση. Αν υπήρξε αυτή η γραπτή επιβεβαίωση, η ρωσική πλευρά λέει ότι έχουν επισήμως ενημερωθεί ξένες πρεσβείες, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και ο Διεθνής Ερυθρός Σταύρος αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, ότι μονομερώς και μέχρι σε επιβεβαιώσεως από την πλευρά της Ουκρανίας ανοίγουν αυτοί οι διάδρομοι. Είδαμε τι έγινε χθες. Αυτή είναι η τέταρτη προσπάθεια, αλλά ήδη φαίνεται πως ξεκινάει με κάποιες επιφυλάξεις, αμφιβολίες ή αβεβαιότητες. Υπάρχουν επίσης εκπρόσωποι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κ. Γκουτέρες, που έχουν φτάσει στη Ρωσία. Δεν γνωρίζω πόσοι, διαβάζω μόνο ότι έχουν έρθει και υποτίθεται θα ξεκινούσαν από χθες, αλλά δεν είδα κάτι τέτοιο. Διαβουλεύσεις με το Ρωσικό Γενικό Επιτελείο ακριβώς για να διευκολυνθεί αυτή η υπόθεση των ανθρωπιστικών διαδρόμων.